Περισσότερα για το νέο εξοικονομώ θα μας πει ο πρόεδρος του Έμπορο Επαγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου Λαγκαδά, μηχανολόγος μηχανικός Σταύρος Βαρβαρίδης, ο οποίος είναι στην πρωινή παρέα του Real. Καλημέρα κύριε Βαρβαρίδη και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα και ποιο είναι το ύψος της επιδότησης? Κοιτάξτε, δικαίωμα επιλογής στο πρόγραμμα έχουν όλοι πλέον. Έχουν τεθεί και εισοδηματικά κριτήρια όπως και κοινωνικά κριτήρια και φτάνουμε σε ένα ύψος επιδότησης μέχρι και 75%. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην κατάθεση των αιτήσεων σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα δικαιολογητικά, δεν έχουν αλλάξει πολύ από το προηγούμενο πρόγραμμα. Θέλουμε ουσιαστικά ένα σπίτι τακτοποιημένο, νόμιμο, να έχει άδειες, κατόψεις και όλα αυτά που επιβάλλεται να έχει μέσα σε ένα φάκελο. Από εκεί και πέρα τώρα να σας πω τι γίνεται. Το πρόγραμμα ζητάει να μπορέσουμε να μπούμε νόμιμοι μέσα στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα δεν έχει μεγάλες αλλαγές με την προηγούμενη. Άνοιξε μάλιστα πριν 3 ημέρες. Και έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο ότι τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη θα άνοιξε πάλι το πρόγραμμα. Ποιες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες? Οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων, η εξωτερική θερμοπρόσωψη και η μόνωση σκεπής υδρώματος, να αλλάξουμε τη θέρμανσή μας, κλιματισμός, αντικατάσταση κλιματισμού ή τοποθέτηση νέου, τοποθέτηση τεντών, κάποιοι αυτοματισμοί. Κάποιοι που δεν είχαν μπει στα προηγούμενα πρέπει να ξανακαταθέσουν φάκελο? Κανονικά ναι. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε μια εταιρεία με γνώση και με εμπειρία στο πρόγραμμα για να μπορέσουν να τους κοιτάξουν σωστά το φάκελο ώστε να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μπουν. Ναι. Δεν τίθεται θέμα αν έχουμε κάνει αίτηση σε κάποιο προηγούμενο, μπορούμε να ξανακάνουμε εκ νέου καινούργιο. Ναι. Τώρα πότε αναμένεται, κύριε Βαρβαρίδη, το αντίστοιχο πρόγραμμα για επιχειρήσεις και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα σήμερα που το κόστος ενέργειας παίρνει φωτιά? Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουμε κάποια σαφή ενημέρωση ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πάμε από το νέο έτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τις επιχειρήσεις, όπως και για τα σπίτια, διότι όπως είπατε και εσείς, το ενεργειακό κόστος πλέον είναι τεράστιο. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια συμμόρφωση του προγράμματος, ώστε να μπορέσουν και να ενταχθούν περισσότερες κατοικίες, αλλά να είναι και πιο εύχριστο για μας, οι οποίοι κάνουμε και το φάκελο και το έργο. Ναι. Τώρα να περάσουμε στο Λαγκαδά και στα μέλη του Συλλόγου που επανεκλεγήκατε πρόσφατα πρόεδρος. Πόσες επιχειρήσεις κατάφεραν να επανακινήσουν μετά την άρση του lockdown και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς από την άρση του lockdown και έπειτα δεν έχουμε κάποια μείωση των επιχειρήσεων. Δυστυχώς όμως αυτά που ήταν ξενίκιαστα παραμένουν ξενίκιαστα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε θέλει να επιχειρήσει μέσω αυτής της κατάστασης, της αβεβαιότητας και του μη ξέροντας τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα και ενός ενδεχόμενου νέου lockdown, σίγουρα θα το καθυστερήσει και σίγουρα θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Ναι, με τις ανατιμήσεις και όλα αυτά που βλέπουμε και στην ενέργεια και στα καύσιμα κίνησης αλλά και των προϊόντων, έτσι, γιατί φτάνει και στο τελικό προϊόν. Πόσο έχουν επηρεάσει την κατάσταση? Κοιτάξτε, οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει άμεσα την κατάσταση και θεωρώ ότι αυτό ακόμα είναι η αρχή. Θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και μεγαλύτερες αυξήσεις κατά την πάροδο του καιρού. Όσον αφορά την αγορά του Λαγκαδά, ήταν πάντα μια αγορά η οποία ήταν υποδιέστερη λόγω της πολύς κοντινής απόστασης με το Λαγκαδά, με τη Θεσσαλονίκη, με συγχωρείτε. Δεν έχει να υστερήσει σε κάτι, απλά σίγουρα υπάρχει μια μεγαλύτερη αγορά και πηγαίνουν εκεί. Τώρα ένα παραπάνω ακόμα και με το κομμάτι των ανατιμήσεων, που υπάρχει παντού φυσικά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βαρβαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι μου έχει διαφύγει, γιατί κατά διαστήματα μιλάμε εκτός αέρα. Είχα σημειώσει πολλά και διαφορετικά θέματα να κουβεντιάζουμε. Δεν ξέρω τι μου διαφεύγει, γιατί η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια, όπως καταλαβαίνετε. Μας έχουν μονοπολίσει και τα αστυνομικά θέματα, αλλά κυρίως τα υγειονομικά. Δυστυχώς. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ καλημέρα. Να είστε καλά.